Γεια σας αγαπητοί φίλοι, δεν είναι χιουμοριστική, εκπομπή, είναι πραγματικότητα μετά τα όσα έχει κάνει η Τουρκία και έχει πει ο Ερντογάν τελευταία εναντίον της δύση, εναντίον του Ισραήλ όσα πράττει στην ευρύτερη περιοχή ο προστάτης της Χαμάς η Αμερική συνεχίζει το ίδιο. Η Τουρκία λέει είναι πολύτιμο σύμμαχος. Οι Ηνωμένε Πολιτείες θεωρούν την Άγκυρα παραγωγικό μέλος του ΝΑΤΟ. Δεν τα λέω εγώ, δεν σας κάνω πλάκα. Τα λέει ο επικεφαλής της υπηρεσίας τύπου του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μάθιου Μίλλερ. Αμερικανοί βουλευτές απευθύνουν έκκληση να αποκλειστεί η Άγκυρα από τη Συμμαχία, τη Βορειοατλαντική Συμμαχία του ΝΑΤΟ, λόγω της κριτικής εναντίον των ενεργειών του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτή βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που διαφωνούμε με την τουρκική ηγεσία, ωστόσο εξακολουθούμε να τη θεωρούμε παραγωγικό και χρήσιμο μέλος του ΝΑΤΟ και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί τους για τα θέματα στα οποία συμφωνούμε και επίσης κάνουμε σαφές όταν υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ μας, είπε ο κύριος Μίλλερ που συνέχισε λέγοντας ότι η Αμερική θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Τουρκία για την ενίσχυση της συμμαχία. Όσα είπε ο Ερντογάν το περασμένο Σαββατοκύριακο, 28 Οκτωβρίου το Σάββατο εναντίον της δύση, εναντίον του Ισραήλ, στενού συμμάχου της Αμερικής. Μίλησε για μάχη του Μισοφέγγαρου, μίλησε για σταυροφόρους, όλα όσα είπε δεν άγγιξαν καθόλου την Αμερικανική πολιτική. Γι' αυτό όσοι δεν είδατε τη χθεσινή εκπομπή για την Ελλάδα και την Τουρκία, τα ελληνοτουρκικά με τίτλο της χθεσινής, της χθεσινοβραδινής εκπομπής, ε, Μεγάλη τηλεθέαση στο πολεμικό σενάριο Ελλάδα-Τουρκία και ποιο θα είναι ο νικητή, δείτε τι. Γιατί εκεί προ το τέλο τη εκπομπή αναφέρω τι πρέπει να προσέχουμε από του συμμάχου. Την ίδια ώρα ε, συνεχίζονται οι διαμαρτυρίε και θα κλείσουν οι Τούρκοι και τη βάση του Ιντσιρλίκ όπου εξυπηρετείται η Αμερική εκεί. Βέβαια, οι Αμερικανοί σε μεγάλο βαθμό έχουν μετατοπίσει ε, την δράση τους και έχουν έρθει στην Ελλάδα, Σούδα, Αλεξανδρούπολη και τα Από εκεί και πέρα όμως φαίνεται ξεκάθαρα ότι ως εχθρό αντιλαμβάνονται οι Τούρκοι τους Αμερικανούς. Την ίδια ώρα οι Αμερικανοί αυτά που σας είπα πριν. Ετοιμάζουν λοιπόν νέες κινητοποιήσεις οι Τούρκοι κλιμακώνουμε λέει, την αντίδρασή μας στις συνεχιζόμενες φαγές από το Ισραηλινό καθεστώς του Άπαρτ Χάι στη Γάζα και προσπαθούμε να γίνουμε η φωνή των καταπιεσμένων. Οργανώνουμε πομπή από όλη την Τουρκία προς την αεροπορική βάση Ιντζιρλίκ. Θα ανακοινώσουμε τις λεπτομέρειες τη εκδήλωση σε συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Καλούμε όλους τους πολίτες μας να συμμετάσχουν στο κομβόι και να πούν stop στις διώξει της Γάζα. Δείτε το μένος για το Ιντζιλίκ, εναντίον των Αμερικανών γίνεται αυτό. Από κάθε μέρος της Τουρκίας, από την περιοχή σας, από την γειτονιά σας, στηρίξτε μας οδηγώντας το αυτοκίνητό σας, περπατώντας, με λεωφορεία αν δεν μπορείτε να έρθετε, πληρώστε για το λεωφορείο, στείλτε ανθρώπους, Ας περικυκλώσουμε τη βάση του Ιντζιλίκ στον πόλεμο του 1967, στον πόλεμο του 1973 και σήμερα. Ας δώσουμε μια απάντηση σε αυτούς που είναι στο πλευρό του Νετανιάου, του αιμοσταγούς Χίτλερ τον αποκαλούν. Αυτά είναι ακατανόμαστες φράσεις, θα σας πω ποιο τα λέει, του Ισραήλ, του σκλάβου των Αμερικανών. Λοιπόν, δεν θα τα πω όλα, αυτά μέχρι εδώ, αυτά τα λέει. Ε, ο Μπουλέντ Γιλντιρίμ. Μπουλέντ Γιλντιρίμ είναι πρόεδρος ΜΚΟ Ισλαμιστικού προσανατολισμού, Ισλαμιστικό κόμμα το Ακπαρτί του Ερντογάν. Στην Τουρκία δεν λες το όνομά σου αν δεν το δέχεται το καθεστώς Ερντογάν. Όλα αυτά είναι υπό τις ευλογίες του Τούρκου Προέδρου. Και την ώρα που λένε αυτά και πράττουν οι Τούρκοι να ακούς για άλλη μια φορά αυτά από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέχουμε να εξασφαλίσουμε την άμυνά μας, να είμαστε αυτάρκεις, καλές συμμαχίε με την Αμερική, καλό, καλές με τη Γαλλία, αλλά να στηριζόμαστε σε δικές μας δυνάμεις. Γιατί βλέπουμε ότι οι μεγάλοι όταν θεωρούν ότι τους συμφέρει κάτι και εδώ αυτό που θεωρούν ότι τους συμφέρει είναι να μην απολέσουν πλήρως την επιρροή τους επί της Τουρκίας, ξέρουν ότι η Τουρκία δρά αυτόνομα, ξέρουν ότι το πάει για νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά σου λέει θα δεχθούμε όσα ραπίσματα και αν μας δώσει ο Ερντογάν προκειμένου να διατηρήσουμε έστω κάποιο έλεγχο, έστω κάποιο έλεγχο. Φανταστείτε τώρα όταν αφορά τους ίδιους. Τώρα δείτε αν προκαλεί εμάς και δεν ταιριάζει με τα συμφέροντά τους να μας υποστηρίξουν όλοι αυτοί, τι γίνεται. Δεν θα έχουμε να περιμένουμε τίποτα. Γι' αυτό ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας, αραγές εσωτερική, εσωτερικό μέτωπο, ομόνια και ομοψυχία και πάντοτε να είμαστε έτοιμοι και μετά φυσικά σημαντικές και αυτές οι αμυντικές συμφωνίες με την Αμερική, με τη Γαλλία, με τα Εμμυράτα και όλους αυτούς. Αυτά προς το παρόν, αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, Δείτε απόψε το βράδυ στις 9 την εκπομπή που κάνουμε και απευθύνουμε έκκληση προς την ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει επιτέλους την εφαρμογή της συνθήκης της Λοζάνης και του άρθρου 14 περί αυτονομήσεως των Ίσων, Ήμβρου και Τενέδου και να σταματήσει πλέον ε, η ιστορία να ζητάει η Τουρκία αυτά που δεν της ανήκουν. Εδώ πρέπει η Ελλάδα να ζητήσει αυτό που επιτάσσει το διεθνές δίκαιο ή μήπω δεν το σεβόμαστε εμείς και ζητάμε να το σεβαστούν οι άλλοι. Αυτά προς το παρόν, αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφείτε στο κανάλι, κοινοποιήστε την στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε εγκαίρως ειδοποιήσεις για μελλοντικές εκπομπές. Ευχαριστώ θερμά επίσης σε όλους όσους από Ελλάδα, κυρίως Κύπρο, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένε Πολιτείες, αλλά και όλους εσάς απανταχού της γης που μας παρακολουθείτε, ευχαριστώ όμως τους Έλληνες από συγκεκριμένες χώρες λόγω των πληροφοριών που μου στέλνουν ε, για τα τεκτενόμενα ειδήσεων που ίσως δεν τις είχαμε δει εκ πρώτης όψεως και φυσικά ε, ευχαριστώ θερμά για την αγάπη όλων σας. Να είστε όλοι καλά, γεια σας αγαπητοί φίλοι.